αλλά θα σας απαντήσω για άλλη μια φορά και τώρα, θέτοντας κι εγώ όμως μια σειρά από δικές μου ερωτήσεις. Αποφύγατε, κύριε Τσίπρα, και εσείς και ο κύριος Παπάς, την ουσία της κριτικής μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο περιβόητος διαγωνισμός. Θέλετε ή δεν θέλετε να έρθουν τα ποθενέσχες των υπερθεματιστών στη Βουλή? Περιμένω την απάντησή σας. Μπορείτε να την δώσετε και τώρα, αν θέλετε. Θα έρθουν τα ποθενέσχες των υπερθεματιστών στη Βουλή? Θα μάθουμε πραγματικά ποια ήταν η περιουσιακή κατάσταση των διεκδικητών? Τι έλεγξε πραγματικά η Επιτροπή? Αν έγινε έλεγχος από την Επιτροπή και τι ευθύνες υπάρχουν? Έχετε την ευκαιρία, κύριε Τσίπρα, να λύσετε άπαξ και διαπαντός αυτό το μεγάλο μυστήριο. Να συμφωνήσετε εδώ και τώρα στο εύλογο αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να έρθει όλος ο σχετικός φάκελος στη Βουλή και να εξεταστεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μα, πείτε ένα ναι. Απλό είναι. Μια απλή λέξη είναι ναι. Ένα ναι είναι. Τίποτα παραπάνω. Και μετά βέβαια να το κάνετε. Γιατί έχετε μια κακή συνήθεια να λέτε ναι και να το κάνετε όχι μετά. Ελάτε ησυχία. Να το κάνετε ναι. Κάνετε περισσότερο θόρυβο τώρα από αυτή την πλευρά ενώ μιλάει ο κ. Μητσοτάκης. Μας κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση γιατί ο περιορισμός της ζήτησης αυξάνει το τίμημα. Μάλιστα. Εγώ σας είπα ότι ο περιορισμός της ζήτησης δημιουργεί της προσφοράς, τη ζήτηση θα το δείτε από την άλλη μεριά. Λοιπόν, ο περιορισμός λοιπόν του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών έφερε 258 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή πραγματικά η αγορά αντέχει αυτό το ποσό, άρα θα μπορούσατε να είχατε εισπράξει 25 εκατομμύρια από 10, διότι αυτό θα άντεχε η αγορά. Η αγορά, κύριε Τσίπρα, δεν αντέχει αυτό το ποσό, οπότε κάποιοι έδωσαν πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία έπρεπε να δώσουν, προσδοκώντας τι σε εκλεκτικές σχέσεις διαπλοκής με εσάς. Ή το ένα ισχύει, κύριε Τσίπρα, ή το άλλο ισχύει. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Ναι, ξέρω, είναι λίγο σύνθετες έννοιες αυτές. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχετε μια δυσκολία να σας αντιληφθείτε. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της δικαιοσύνης. Μας ασκήσατε κριτική επειδή ασκήσαμε κριτική στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας επειδή είπε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λάβει υπόψη της το σφιγμό της κοινωνίας. Φαντάζομαι ότι συμμερίζεις αυτή την άποψη, αυτό κατάλαβα. Ότι πρέπει η δικαιοσύνη, θέλω να το πείτε αυτό παρακαλώ, ότι ναι, η δικαιοσύνη όταν παίρνει απόφαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το σφιγμό της κοινωνίας. Αν η ελληνική κοινωνία δηλαδή αύριο γίνει ξενοφοβική και ρατσιστική, θα πρέπει η δικαιοσύνη να λαμβάνει υπόψη της αυτή την αλλαγή της τάσης, την κοινή γνώμη και να το συνυπολογίσει σε μια απόφαση. Καταλάβατε τι είπατε, κύριε Τσίπρα? Δεν νομίζω ότι καταλάβατε τι είπατε, διότι ίσως ο Ρουσό και η έννοια της διάκρισης των εξουσιών να σας είναι λίγο ξένη. Ξέρετε, όταν κάνετε τέτοιες αναφορές δεν αρκεί να σας τις γράφει κάποιος λογογράφος, πρέπει να τις καταλαβαίνετε κιόλας. Αλλά η χώρα αυτή δεν θα γίνει λαϊκή δημοκρατία. Λαϊκά δικαστήρια εδώ πέρα δεν θα στηθούν. Τη λύσαμε αυτήν την εκκρεμότητα ιστορικά, κύριε Τσίπρα. Τη λύσαμε ιστορικά και δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν. Λοιπόν, σας χρωστάω και κάποιες απαντήσεις για δύο ζητήματα στα οποία επιμείνατε πολύ και με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Θέμα Siemens. Βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Siemens, κύριε Τσίπρα. Βεβαίως και υπάρχει. Όταν υπάρχει μια εκκρεμής υπόθεση στη δικαιοσύνη με παραπάνω από 60 κατηγορούμενους για μίζες από την εταιρεία, βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο Siemens. Υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί σε αυτή την αίθουσα? Ακούστε το λοιπόν. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι τι έκανε η δικιά σας η κυβέρνηση, τι έκανε συνολικά η δικαιοσύνη, την οποία εποπτεύεται με μεγάλη αυστηρότητα και γιατί υπήρξε κίνδυνος παραγραφής. Και μιας και μιλάτε για τον εξοδικαστικό συμβασμό, εμείς αυτόν τον συμβιβασμό πετύχαμε με την εταιρεία. Αν δεν σας αρέσει, κύριε Τσίπρα, να τον αλλάξετε, να το καταργήσετε. Γιατί δεν το έχετε κάνει ακόμα? Εμείς αυτό μπορέσαμε, αυτό πετύχαμε. Και αυτό ψήφισε η Βουλή. Αρκετά λοιπόν με την υποκρισία. Και για να τελειώνουμε,
Κανείς δεν μου χάρισε κανένα τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Τσίπρα. Λέτε ψέματα και το ξέρετε πολύ καλά. Πληρώθηκαν όλα στο ακέραιο. Και σταματήστε πια αυτή την καραμέλα της ευτιάς. Και αναφερθήκατε και στο ζήτημα του κύρη Καχανίων. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, κύριε Τσίπρα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι μιλάμε για ένα δάνειο 300.000 ευρώ, το οποίο έχει προσωπική εγγύηση ενεωστέως πρωθυπουργού και ταυτόχρονα εμπράγματι εξασφάλιση ένα ακίνητο μεγάλης αξίας και είναι σε διαδικασία ρύθμισης. Και τολμάτε εσείς να μιλάτε για θαλασσοδάνεια? Δεν τρέπεστε λίγο. Αλλού να ψάξετε θαλασσοδάνεια, κύριε Τσίπρα. Ψάξτε τα στον κύριο Καλογρίτσα, ο οποίος έπαιρνε δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Αττικής, χωρίς καμία εξασφάλιση, παρουσιάζοντας βοσκοτόπια στην Ιθάκη, σαν να ήταν ακίνητα στο Μονακό. Κύριε Τσίπρα, αυτή ήταν η αξία. Κάτι κατσάβραχα εκεί στην Ιθάκη που αποτιμήθηκαν για 100 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και επειδή είπατε εδώ πέρα... Ήσυχα. Παρακαλώ, η Δωδεκανήσι. Είπατε εδώ πέρα ότι πρέπει να μιλήσουμε με ονόματα και διευθύνσεις. Να σας θυμίσω κι εγώ ορισμένα ονόματα τα οποία διέφυγαν της προσοχής σας. Δεν άκουσα κουβέντα για τον κύριο Κουρί. Καμία κουβέντα. Ούτε για τα θαλασσοδάνεια του Άλτερ, το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάνατε κάτι για τη διερεύνησή του? Είναι... Λοιπόν, και μιας και μιλάμε... Είστε ή δεν είστε, κύριε Τσίπρα, το αγαπημένο παιδί του κύριου Κουρί και του αυριανισμού? Δεν μπορείτε λοιπόν να μας κουνάτε το δάχτυλο. Όταν σας λέω ότι είστε πιο παλιός από το παλιό, αυτό ακριβώς εννοώ. Δεν άκουσα στη δευτερολογία σας. Δεν άκουσα στη δευτερολογία σας, κύριε Τσίπρα. Ελάτε. Καμία αναφορά για τον κύριο Κοντομινά. Τον αναφέρετε στην πρωτολογία σας. Δεν μας είπατε ποιο κανάλι φιλοξενούσε τον κύριο Λαζόπουλο, το μεγαλύτερο και χιδεότερο προπαγανδιστή, και δεν μας είπατε βέβαια και ένα σχόλιο για αυτό το οποίο φέρετε, ότι είπε ο κύριος Κοντομινάς ότι ήσασταν καλά παιδιά και σας βοηθούσε προεκλογικά. Όταν λοιπόν σας λέγαμε ότι όλα τα συστημικά μέσα, αυτά τα οποία κατηγορούσατε, είχανε τους υπουργούς σας κάθε πρωί στην τηλεόραση. Πώς μάθαμε τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Μητρόπουλο? Από πού έγιναν γνωστοί όλοι αυτοί, κύριε Τσίπρα? Από την επαγγελματική τους διαδρομή ή από τα συστημικά μέσα? Και μιας και μιλάμε για ονόματα, και να πούμε και τίποτα καινούργιο, διότι μέχρι στιγμής ακούσαμε μόνο να αναμασάτε τα ίδια και τα ίδια. Τον κύριο Καραγιώργη τον γνωρίζετε? Ο κύριος Καραγιώργης είναι ένας εφοπλιστής, ιδιοκτήτης καναλιού, ο οποίος έχει προσλάβει τον κύριο Βαξεβάνη σε περίοπτη θέση. Όλη σας η κυβέρνηση, ο κύριος Πύρδης, ο κύριος Παπάς, ήταν στην παρουσίαση της πρωτοβουλίας του. Αλλά αυτό το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον, εγώ δεν θα κατακρίνω κανένα, δύο πράγματα βρίσκω ενδιαφέροντα. Λοιπόν, δύο πράγματα βρίσκω ενδιαφέροντα. Ο κύριος Καραγιώργης... Διαμιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε τα, διότι φέρουν τις δικές σας χειρόγραφες σημειώσεις όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Καραγιώργης τι επιχείρησε να κάνει? Δικαίωμά του ήταν, το ερώτημα να τον διευκολύνατε εσείς, να μετατρέψει ένα δίκτυο σταθμών περιφερειακής εμβέλειας σε κανάλι εθνικής εμβέλειας. Και ξέρετε τι κάνατε στον νόμο, παπά? Ήρθατε την τελευταία στιγμή αφού είχε ψηφιστεί ο νόμος και τις 3 ώρες προγράμματος τις κάνατε 5. Έτσι νομοθετείτε, κύριε Παπά. Πάρτε τα να τα βλέπετε. Και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω πολλές ενδιαφέρουσες συμπτώσεις. Ο κύριος Καραγιώργης συνελήφθη τις τελευταίες μέρες για κάποιο ένταμα σύλληψης. Δεν γνωρίζω τη λεπτομέρεια της υπόθεσης. Αφέθηκε ελεύθερος. Αλλά και σε αυτή την υπόθεση δικηγόρος ήταν ο κύριος Ματζουράνης,
Μα πώς γίνεται επιτέλους σε όλες τις υποθέσεις να είναι δικηγόρος ο κ. Μπατζουράνης. 45.000 δικηγόροι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, βρήκατε τον έναν δικηγόρο ο οποίος είχε καταδικαστεί και είχε πάει φυλακή για το σκάνδαλο Κοσκοτά και αυτόν διαλέξατε, κύριε Παπά, για νομικό σας παραστάτη. Δεν υπάρχουν άλλοι άξιοι και ικανοί δικηγόροι. Δεν αμφισβητώ την νομική του επάρκεια, αλλά σαν πολλές δουλειές δεν μαζεύει ο κύριος Μπατζουράνης. Τελευταία. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, για να τελειώσω, γιατί δεν θα κάνω τόση κατάχρηση του χρόνου όσοι κάνατε εσείς. Δεν περίμενα πραγματικά ότι θα είστε τόσο χυδαίος σήμερα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι σας ενοχλεί το γεγονός ότι έχετε απέναντί σας έναν αντίπαλο ο οποίος μετά από 9 μήνες έχει δρομολογήσει μια μεγάλη πολιτική ανατροπή. Καταλαβαίνω ότι αυτό σας ενοχλεί. Το καταλαβαίνω. Σας ενοχλεί και εσάς. Παρακαλώ, ησυχία. Όπως πάτε, με τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, ένα στους τρεις θα είναι στην επόμενη Βουλή. Οπότε προσέξτε λίγο. Λοιπόν, και επειδή μιλήσατε για συγκρίσεις, ναι κύριε Τσίπρα, ας συγκριθούμε λοιπόν. Την ώρα που ο κύριος Αλαβάνος σας έπαιρνε από το χέρι και σας έδινε το κόμμα, εγώ έδινα μια δική μου μάχη να αποδείξω τη δικιά μου πολιτική αξία, ότι είμαι πολιτικά αυτόνομος, ότι έχω το δικό μου στίγμα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, πράγματι. Όταν προέρχεσαι από μια πολιτική οικογένεια υπάρχουν πλεονεκτήματα, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Αλλά εγώ εκλέχτηκα, κύριε Τσίπρα, από 400.000 νεοδημοκράτες. Όχι, λοιπόν. Γιατί τέτοιος εκνευρισμός και τον ενικό σε μένα να τον αφήσετε. Αυτές τις ψευτομαγκές αλλού θα τις κάνετε. Τους ενικούς, τους υπουργούς σας, όχι σε μένα. Εγώ από αυτό το βήμα θα σας μιλάω στον πληθυντικό. Εσείς μιλήστε όπως θέλετε στους υπουργούς σας. Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν κύριε Τσίπρα σε 7 χρόνια πήρα 3 πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια, εσείς χρειαστήκατε μια δεκαετία για να τελειώσετε το Μεσόβιο. Να συγκριθούμε λοιπόν κύριε Τσίπρα. Όταν εγώ εργαζόμουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εσείς κάνατε ασκήσεις κομματικής γυμναστικής. Πόσα ένσημα έχετε κολλήσει. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Πόσα ένσημα έχετε κολλήσει. Ησυχία. Αλλά το πιο ουσιαστικό, ένσημα, διότι αυτά είναι στοιχεία του βιογραφικού μας, κρίνονται. Όταν όμως εσείς κάνατε τη δικιά σας χυδαία αντιπολίτευση και μιλούσατε για προδότες, για κρεμάλες, για γερμανοτσολιάδες, για συκοφάντες, δηλητηριάζατε με ψέματα το δημόσιο βίο, εγώ αγωνιζόμουν μέσα στο Υπουργείο το οποίο είχα αναλάβει να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Εγώ λοιπόν σήμερα κάνω μια πολιτική αρχών για να επιστρέψει επιτέλους η εμπιστοσύνη στην πολιτική. Εσείς είστε ο επικεφαλής αυτής της αλόκοτης συμμαχίας ριζοσπαστικής αριστεράς και να μην πω άκρας δεξιάς, για να μην παρεξηγηθεί ο κύριος Καμένος, αλλά σίγουρα μιας παράξενης εθνολαϊκίστικης δεξιάς, η οποία το μόνο που κάνει και σήμερα ακόμα είναι να διχάζει τους πολίτες. Εσείς έχετε γίνει συνώνυμο της πολιτικής εξαπάτησης, εγώ λέω στους πολίτες την αλήθεια. Σας το είπα και πριν κύριε Τσίπρα, το επαναλαμβάνω και τώρα. Ανεβήκατε με τη λάσπη και κατρακυλάτε, πέφτετε μέσα στη λάσπη. Και εσείς για τον εαυτό σας μεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ έχω αποφασίσει ότι από εδώ και στο εξής δεν πρόκειται να σας ακολουθήσω. Και μιας και επικαλεστήκατε πάλι το επιχείρημα των εκλογών που κερδίσατε, ένα χρήσιμο πράγμα μπορείτε να κάνετε. Προκηρύξτε και άλλες εκλογές κύριε Τσίπρα, να δούμε και να μετρηθούμε επιτέλους. Από σήμερα λοιπόν θα σας αφήσω στη μοναξιά σας να πασχίζετε, να αποδείξετε ποιος είναι περισσότερο, λιγότερο διαπλεκόμενος, περισσότερο και λιγότερο διεφθαρμένος. Λες και εσείς έχετε το μοναδικό δικαίωμα να δικάζετε, να κρίνετε, να απονέμετε δικαιοσύνη. Ξέρετε, θα δανειστώ μια φράση που άκουσα σε μια πρόσφατη τηλεμαχία σε άλλη χώρα.
Όσο εσείς ρίχνετε το επίπεδο, εγώ θα το ανεβάζω, κύριε Τσίπρα. Και αυτή είναι η υποχρέωση αυτής της παράταξης. Γιατί εμάς, το κόμμα μας και όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που μας ακούνε σήμερα, μας ενδιαφέρει τελικά πώς θα επανέλθει η οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, πώς θα δημιουργηθούν δουλειές, πώς θα έχουμε καλά σχολεία, πώς θα έχουμε πραγματική δικαιοσύνη. Πώς θα έχουμε πραγματική δικαιοσύνη, κύριε Τσίπρα. Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν την έχουμε. Χρωστάτε λοιπόν πολλές απαντήσεις στους Έλληνες. Δεν νομίζω ότι θα τις δώσετε όπως δεν τις δώσετε και σήμερα. Εγώ προσωπικά θα συνεχίσω διεκδικώντας την ενότητα της χώρας. Οι πολίτες που σας ψήφισαν δεν φταίνε σε τίποτα για τα δικά σας ψέματα και τις δικές σας αποτυχίες. Εγώ έχω ένα χρέος σήμερα να μιλήσω στον ελληνικό λαό ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως επικεφαλής αυτής της μεγάλης ιστορικής παράταξης, και χρέος μας, κύριε Τσίπρα, είναι να ενώσουμε το λαό. Και αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να σας παρακολουθήσουμε άλλο σε αυτόν τον κατήφορο στον οποίο έχετε συρθεί. Για να γίνουν πραγματικότητα οι μεγάλες αλλαγές, για να πάει μπροστά επιτέλους η δημιουργικότητα αυτού του σπουδαίου λαού που αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που έχει. Και μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Τσίπρα, ότι όσο και να ισχυρίζεστε ότι θα εξαντλήσετε την τετραετία, δεν είναι μακριά η στιγμή που ο λαός θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις του, και μια μεγάλη πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη σήμερα, όχι μόνο για να γίνουν πράξη μεταρρυθμίσεις, αλλά συνολικά για την ανάταξη της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.